Βλέπω εδώ τώρα ένα, η άλλη όχθη, η τρελή αυτού του κόσμου, τα ρόδα της άμμου, παράθυρο στο άπειρο. Πες μου λίγο, γενικά κάθεσαι ποτέ έτσι το παράθυρο, έχεις παράθυρο στο σπίτι που κάθεσαι? Υπάρχει, ναι. Υπάρχει μια παράθυρο. Γωνιά στο μπαλκόνι, ναι. Που πολύ μακριά βλέπω και λίγο θάλασσα όταν έχει καλό, τσι, καθαρό καιρό. Ναι. Είσαι του παραθύρου. Είσαι του παραθύρου. Είμαι του ορίζοντα. Κοίταξε, τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε κοντά της και αλλιώς στην ηλικία. Είμαστε γενιά του παραθύρου. Τι θέλω να πω. Από το παράθυρο φωνάζει η μάνα μας, ελάτε να φάτε. Από το παράθυρο πετούσε τις παντόφλες. Το θυμάσαι αυτό. Γιατί έλεγα τις άλλες προάλλες, λέω ρε παιδί, η μάνα μας πέταγε στο οικόπεδο απέναντι, εντός εισαγωγικών. Μας θυμόταν γύρω στις 7 το απόγευμα όταν άρχισε να πέσει. Ναι. Γιάννακη, έχω πατάτες με αυγά. Τέλος. Αυτό ήταν. Ναι, τι ωραία. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τι ωραία, ρε Γιάννη. Τι ωραία. Εμένα πραγματικά το σκέφτομαι, συγγνώμη, αλλά θέλω να το λέω γιατί μου δημιουργεί εικόνες στο χωριό που ήμασταν. Κάποια στιγμή μου λέγανε, είχα φύγει από το σπίτι 5 χιλιόμετρα και ερχόταν μια φιά και μου λέγανε, σε φώναζε η μάνα σου πριν μια ώρα. Πω, πω, και εγώ λέω τώρα τι μου λέει τώρα και τι θα πω. Ήταν ήδη μεσημέρι που έπρεπε να φάμε και, τι, και λέω τι ωραία χρόνια. Ούτε φοβότανε κανείς, μην πάθουμε τίποτα. Ούτε μας έψαχνε άνθρωπος. Ούτε μη μας απαγάγουν. Ούτε μη μας τίποτα. Και λέω, κοίταξε να δεις. Τώρα στα δύο τα παιδιά τα δικά σου τι ηλικίες έχουν, Γιάννη? Τώρα είναι 5,5 και στα 8. Στα 8. Ναι, είναι και είναι. Τι εισαγχώνει στο μεγάλωμα αυτή τη ιστορία, δηλαδή, γιατί έχουμε σαν γονιός και εγώ τώρα έχω έναν 10χρονο, πάει στα 11 και αρχίζω και. Δεν ξέρω, μωρέ, Γρηγόρη, όλα με αγχώνουν. Όλα με αγχώνουν. Ξυπνάς το πρωί, έχει πιάσει ένας κορονοϊός, ας πούμε, και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Στέλνεις, μεγαλώνεις τα παιδιά σου, τα στέλνεις στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσουν, σου τα σκοτώνει ένα ανύπαρκτο κράτος. Τι να με αγχώνει. Είναι η ύπαρξη, το να επιβιώνεις σε αυτή τη θαυμάσια χώρα, τελικά γίνεται από θαύμα. Αυτό είναι, φοβερό. Έχεις δίκιο, είναι αυτό ακριβώς που γράφτηκε σε μήνυμα παντού. Από θαύμα ζούμε. Ναι, δηλαδή. Ναι. Οπότε τι να σου πω. Και αν δεν κάνω λάθος, ένα χρόνο μετά από το δυστύχημα των Τεμπών, με τον Κόμι X κάνατε το ένας χρόνος μετά, ε? Αυτό το κάναμε τώρα, ναι. Πριν από λίγο βγήκε. Ο Λευτέρης είναι εξής. Είναι από τη Θεσσαλονίκη αυτό το παιδί, ο οποίος και αυτός έχει τις ίδιες αγωνίες. Τρομερός μουσικός, είναι από τους ευαίσθητους ράπερ. Και κάναμε αυτό το τραγούδι, ναι. Γενικά νομίζω ότι αυτό το γεγονός των Τεμπών έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Θα βγαίνουν συνέχεια τραγούδια γι' αυτό. Δεν θα αφήσουμε εμείς σαν ο δικός μας ο ρόλος των μουσικών, το έγκλημα των Τεμπών, δεν θα το αφήσουμε να ξεχαστεί. Μέχρι να υπάρξει δικαίωση. Και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν πρέπει κανένας να το ξεχάσει. Ακόμα και δικαίωση να υπάρξει των ανθρώπων που δεν μπορεί να υπάρξει, θα πρέπει και να μπουν στη φυλακή υπεύθυνοι, εμείς θα πρέπει να το θυμίζουμε πάντα.